Συνδέθηκα με τη Γεωργία Καρατζιώτη και να αντιμετωπίσει ενδεχομένως ως ταξιδιώτης ο καθένας από εμάς και το εκάστοτε πρόβλημα εκεί, τι μπορεί να κάνει, ποια είναι τα δικαιώματά του, ποιες οι εναλλακτικές που έχει. Τη λύση λοιπόν, Άννα, έρχεται να δώσει Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος της ΓΕΣΕΕ με μια καινοτόμα πλατφόρμα που μπορεί να λειτουργήσει ως συμβουλευτικό εργαλείο στα χέρια κάθε καταναλωτή με όλα τα δικαιώματα των ταξιδιωτών σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά, και φυσικά μπορεί να την κατεβάσει οποιοδήποτε δωρεάν. Επίσης είναι και στην νοηματική γλώσσα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, κάτι που δεν είχαμε δει μέχρι τώρα σε ταξιδιωτικές πλατφόρμες. Μαζί μας είναι η κυρία Καρανδινάκη, η πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους θεατές σας. Καλή εβδομάδα. Καλές διακοπές να ευχηθώ για όσους μπορούν αυτές τις λιγοστές μέρες. Αυτό κάνει και η δική μας εφαρμογή, η οποία είναι μια καινοτόμα εφαρμογή. Μπορεί κάποιος να βρει μέσα τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις του. Έχει να κάνει και με τον προμηθευτή, αλλά ιδιαιτέρως με τον καταναλωτή, αλλά και τους επισκέπτες και τους τουρίστες. Γιατί, όπως είπε και εδώ η συνάδελφός μας, είναι σε δύο γλώσσες. Ναι. Είναι στα αγγλικά και στα ελληνικά, κάτι που έλειπε. Είναι μια εφαρμογή που είναι πρώτη φορά για τα ελληνικά δεδομένα αλλά και τα ευρωπαϊκά. Ποια είναι κυρίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως ταξιδιώτες? Κοιτάξτε, έχουμε τις καθυστερήσεις των πτήσεων, έχουμε απώλεια αποσκευών, έχουμε προβλήματα με τα τουριστικά καταλήματα, τα οποία καμιά φορά κλείνουμε άλλο και άλλο βρίσκουμε, να δούμε πώς και τι θα πρέπει να πληρώσουμε, σε πόσες μέρες δικαιούμαστε επιστροφή, και όλα εκείνα τα ερωτήματα με απλή και κατανοητή γλώσσα μπορεί, κατεβάζοντας κάποιος την εφαρμογή μας Traveler Right GR, δωρεάν, όπως σας είπαμε και προηγουμένως, να βρει μέσα όλες τις απαντήσεις εναρμονισμένες με το νομικό πλαίσιο όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα έχει να κάνει, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, την αύξηση του τουρισμού. Θα μπορεί να βρίσκει λύσεις με απλές απαντήσεις, γιατί είναι απλά και κατανοητά, όπως σας είπα, γραμμένα τα κείμενά μας, και μπορεί να απαντήσει την ώρα που βρίσκεται σε ένα γκισέ ή έχει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Και ταυτόχρονα έχουμε μια καινοτόμα εφαρμογή, SOS, όπου μπορεί κάποιος, εάν του τύχει κάτι και βρίσκεται σε διακοπές και πέρα από τη δική του χώρα, με τις συντεταγμένες, στέλνοντας ένα μήνυμα που εμείς έχουμε μέσα στην εφαρμογή ή βάζοντας το δικό του μήνυμα, να το στείλει στους οικείους τους, και οι συντεταγμένες θα δείξουν πού ακριβώς βρίσκεται ο όποιος χρησιμοποιήσει αυτή την εφαρμογή, που ελπίζουμε να τη χρησιμοποιήσουν πάρα πάρα πολύ λίγοι. Μάλιστα. Άρα εκεί περιέχονται όλα τα δεδομένα γύρω από τα δικαιώματα του ταξιδιώτη, με οποιοδήποτε μέσο και αν ταξιδεύει, οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσει, να τρέξει στη δωρεάν εφαρμογή και να δει, εν πάση περιπτώσει, πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει. Κάτι πολύ σημαντικό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι μέσα έχει όλα τα τηλέφωνα από όλες τις πρεσβείες, τις διευθύνσεις τους και τα email τους, όλα τα λιμεναρχεία, όλα τα αεροδρόμια, τις τουριστικές υπηρεσίες, όλες εκείνες τις πληροφορίες και τα τηλέφωνα που δεν χρειάζεται να αναζητήσει εκείνη τη στιγμή. Μπορεί μέσα στην εφαρμογή να μπει, να το βρει την ίδια στιγμή και να λύσει το πρόβλημά του. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό και χρηστικό, γιατί όλοι μας, η αλήθεια είναι, μας έχουν έρθει όσο σας ακούμε έτσι περιστατικά και περιπτώσεις που έχουμε αντιμετωπίσει. Οπότε είναι σημαντικό να συμβουλευόμαστε αυτή την εφαρμογή. Ελάτε, ελάτε, κυρία Καρανδρινάκη. Να σας πω μόνο μια τελευταία πληροφορία. Την ίδια μέρα που δώσαμε τη συνέντευξη τύπου, έχει ανέβει στην πρεσβεία μας στην Ουάσιγκτον, σε όλες τις πρεσβείες τις ευρωπαϊκές, για να είναι επισκέψιμο. Φανταστείτε δηλαδή πόσο χρήσιμο εργαλείο είναι στα χέρια όλων. Μας έχουν ζητήσει πρεσβείες συναντήσεις για να συνεργαστούμε, για να μπορέσουμε να δώσουμε λύση και στους επισκέπτες αλλά και στους καταναλωτές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για μας το ζητούμενο είναι να δεχτούμε λιγότερες καταγγελίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η εφαρμογή.